Μία μέρα πριν από την πολυαναμενόμενη κατάθεση του Υπουργού Οικονομικών στην Ερευνητική Επιτροπή για την κατάρρευση του συνεργατισμού και ο Γενικό Ελεγκτή εξαπολύει νέα δημόσια επίθεση στο Χάρη Γεωργιάδη, με πηγέ του Υπουργείου Οικονομικών να διαμηνύουν ότι αύριο θα δοθούν οι απαραίτητε απαντήσει. Εξηγώντα ενώπιον τη Επιτροπή Οικονομικών τη Βουλή ότι στον προπολογισμό τη ελεγκτική υπηρεσία περιλαμβάνονται δαπάνε για έλεγχο του καθεστώτο διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τη θηγατρική τη ΕΔΠΕ, δηλαδή τη Κυπριακή Εταιρεία Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων, ο Οδυσσέα Μιχαηλίδη δήλωσε ανοιχτά πω δεν εμπιστεύεται τον Υπουργό Οικονομικών. Ο Υπουργό διόριζε φίλου και συμμαθητέ σε θέσει κλειδιά και καλούσε την Επιτροπή στο γραφείο του για να του τραβήξει το αυτοί ότι γίνονταν διαρροές ο υπουργό διοικούσε την τράπεζα. Το να πάρει την επιτροπή όλη στο γραφείο σου και να τη κάνει παρατήρηση σημαίνει ότι θεωρεί ότι έχει εξουσία επ' αυτής. Ανησυχούμε λοιπόν ότι οι πρακτικέ που ο Υπουργό ακολουθούσε για την συνεργατική θα ακολουθηθούν και για τι κεδυπέ. Ο Γενικό Ελεγκτή εξέφρασε ανησυχίε και για το σχέδιο Εστία, χαρακτηρίζοντα το πρόκληση για την κυπριακή οικονομία, καθώ όπω είπε θα πρέπει να ζητηθεί γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα για τι πολιετή υποχρεώσει που θα αναλάβει το κράτο. Η ετοιμασία του σχεδίου Εστία φαίνεται να έγινε από του συμβούλου των τραπεζών, οι οποίοι ουσιαστικά θα είναι ένα εκ των... Αυτό που θα επωφεληθούν. Ουσιαστικά η Freshfields που ήταν ο νομικός οίκος που συμβούλευε <Κι> τις τράπεζες ήταν αυτός που ετοίμασε το σχέδιο και το σχέδιο αυτό έχει υιοθετηθεί Τουλάχιστον η βάση αυτού του σχεδίου ήταν αυτό που έχει ετοιμαστεί από τι τράπεζε. Ερωτηθεί σχετικά ο Γενικό Ελεγκτή ανέφερε ότι θα πρέπει να αναμένεται ειδική έκθεση για το συνεργατισμό, η οποία θα βασιστεί σε ελέγχου. Κάποιοι από του οποίου διενεργούνται ήδη και σχετίζονται και με τα όσα κατατέθηκαν ή και θα κατατεθούν ενώπιον τη ερευνητική και αφορούν κατά την άποψη τη υπηρεσία του την τσέπη των φορολογούμενων πολιτών. Με αφορμή τι αναφορέ του Γενικού Ελεγκτή, κόμματα τη αντιπολίτευση κατηγόρησαν με τη σειρά του την κυβέρνηση για εξυπηρέτηση των τραπεζών. Οι κυβερνώντε τίποτα δεν λένε. Έχουν δημιουργήσει έναν κρίζο τοπίο, το οποίο προφανώ θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για να ξεπουλήσουν, όπω έκαναν με τον συνεργατισμό, και τα περιουσιακά στοιχεία του συνεργατισμού, προφανώ σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Και είναι ξεκάθαρο ότι το σχέδιο αυτό συνεχίζεται. Το εστία, όπως το δρομολογείται, είναι ένα έργο κομμένο και ραμμένο για τις τράπεζες. Από τα πειρά που εξαπέλυσε ο Γενικό Ελεγκτή ενώπιον τη Βουλή, δεν γλίτωσε ούτε η προκάτοχό του και νυν διοικήτρια τη Κεντρική Τράπεζα Χριστάλα Γιορκάτζη, την οποία κατηγόρησε για ελληπέστατο και εκτό κάθε επαγγελματικού προτύπου έλεγχο των καταστάσεων του κεντρικού κράτου.